Με ένα ολόθερμο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό της χώρας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να δηλώσω εδώ, από το κέντρο της Κομωτινής, από το κέντρο της Ροδόπης, της Θράκης, ότι η τιμή που μου έκανε να μου εμπιστευτεί μία θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές αποτελεί όχι απλά μία δέσμευση, όπως συχνά λέμε για τον καθένα, αλλά αποτελεί ένα συμβόλαιο τιμής και αξιοπιστίας, ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Διότι η Θράκη, και η Ροδόπη ειδικά, έχει ιδιαίτερες συνθήκες. Έχοντας πλήρη επίγνωση του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος, είμαι πεπισμένος ότι πρέπει όλοι συνθετικά να δώσουμε ό,τι περισσότερο έχουμε από την ψυχή, το μυαλό και το σώμα μας, ούτως ώστε να αντεπεξέλθουμε στο μεγάλο στοίχημα. Ξέρετε, η Θράκη είναι διπλά πίσω στην σχέση της με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αναπτυξιακά, αλλά και σε άλλα θέματα που αφαιρούν την συνολική ευημερία του τόπου. Και έχουμε πολύ χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα, αλλά είναι και ορισμένα θέματα που μας απασχολούν και χρήζουν θωράκισης και υποστήριξης, όπως η κοινωνική σύμπραξη με το πολιτισμικό, ιστορικό, ταυτωτικό της μοσαϊκό. Αλλά και ορισμένα θέματα που μας ταλάνιζαν παλιά δεκαετίες πρέπει να τα δούμε με εξωστρέφεια, δυναμικά. Να το δούμε με τέτοιο τρόπο, όπως νομίζω η στιβαρή ηγεσία του Πρωθυπουργού, που συμβολίζεται και με τις επισκέψεις του, αλλά και με την ουσία της προσπάθειας που κάνει, και με την Διακομματική Επιτροπή που έβγαλε αυτό το πόρισμα, δείχνει ότι είμαστε και στο θέμα της ασφάλειας πολύ έτοιμοι να κάνουμε το μεγάλο άλμα, όσον αφορά δηλαδή την αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι μπορούμε και καλύτερα. Από τη θέση αυτή και ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που έχω οπωσδήποτε να δώσω είναι η σκέψη ενός στρατηγικού σχεδίου, η υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου που, επιτρέψτε μου να πω, είναι έτοιμο. Είναι πανέτοιμο, διότι αφενός αφού γκράζεται τις συνθήκες ιδιαιτερότητας και τις απαιτήσεις της περιοχής, αλλά πρωτίστως υπακούει και έρχεται να υλοποιήσει το όραμα του Πρωθυπουργού. 6 πυλώνες συγκεκριμένοι. Στο όραμα αυτό, το οποίο επιζητά και τη συνοδεία της εμπιστοσύνης για να εφαρμοστεί. Πρώτη κατηγορία είναι η καθημερινότητα. Η δεύτερη είναι το παραγωγικό μοντέλο μαζί με τους πυλώνες που το στηρίζουν. Η τρίτη είναι ειδικά για τον τουρισμό, εφόσον όλη αυτή η ομορφιά, όλος αυτός ο πλούτος και τα πλεονεκτήματα που έχουμε πρέπει όχι απλά να αναδειχθούν, αλλά αποτελέσουν αφετηρία επιτέλους για να μπει η περιοχή μας και η πανέμορφη Ροδόπη να μπει στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος. Τέταρτη κατηγορία είναι θέματα κοινωνικά. Είναι κοινωνική συμμετοχή, κοινωνική συνοχή, θέματα υγείας, θέματα παιδείας και θέματα δικαιοσύνης. Σε σχέση τουλάχιστον με ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις υποδομές εδώ. Ένα έκτο θέμα το οποίο οπωσδήποτε ως κατηγορία οφείλουμε να βάλουμε στην ατζέντα και το βάζω εγώ μέσα σε αυτό που λέω όραμα, είναι τα θέματα της μειονότητας. Ξέρετε, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω εδώ στην περιοχή μας για ένα συγκεκριμένο λόγο και οφείλουμε να το λέμε. Η μειονότητα αναπτυξιακά δεν είναι ενταγμένη όσο θα έπρεπε και όσο θα μπορούσαμε μέσα σε αυτό που λέγεται ευημερία. Διότι αν ήταν ενταγμένη, σήμερα και η πλειονότητα θα έχερε περισσότερης ευημερίας. Η εκπαίδευση λοιπόν, αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τη μειονότητα και βεβαίως όλους μαζί, είναι μια ειδική κατηγορία. Και μια έκτη κατηγορία είναι αυτό που ο Πρωθυπουργός πολύ ορθά λέει, εξυγχρονισμός της διοίκησης. Όχι απλά ένα επιτελικό κράτος, αλλά ένα κράτος άμεσα στην υπηρεσία του πολίτη, το οποίο μπορούμε και αυτό να το δούμε στα τμήματα που αφορούν τις προτάσεις για το πώς θα επιτευχθεί. Και νομίζω και σε αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Το όραμα λοιπόν αυτό, εγώ το ονομάζω στρατηγικό σχέδιο Ροδόπη, Παύλα, Θράκη, εμπιστοσύνη και συμμετοχική ευημερία. Και οφείλουμε νομίζω να το ακούσουμε. Θα ήθελα παρακαλώ να το στηρίξετε αυτό το όραμα, διότι δεν είναι ένα απλό όνειρο, έρχεται ακριβώς να δέσει με τις επιταγές του Πρωθυπουργού και φυσικά με τις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Έντιμα λοιπόν, ανθρώπινα και με αλήθειες πρέπει να βγούμε στον κόσμο.
Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο και αυτό χρειάζεται εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, θέματα θεσμών και θέματα εξουσίας μας ενδιαφέρουν όλους. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το μεγάλο στίγμα της εμπιστοσύνης. Στρατηγικό σχέδιο λοιπόν, Ροδόπη, Θράκη, εμπιστοσύνη και συμμετοχική ευημερία. Προχωράμε σταθερά, συνθέτουμε δυνάμεις με όραμα και εμπιστοσύνη. Πάμε για μια ξεκάθαρη νίκη εδώ στον τόπο, σταθερά, τολμηρά, μπροστά.